Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Κόνσταλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή 10 συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί δεν επανέλαβαν το περσινό λάθος. Το περσινό λάθος ήταν η αποτύπωση όλης της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση σε 4 λέξεις. Λουκέτα, αύξηση ανεργίας, απολύσεις, φτωχοποίηση. Ευτυχώς για τη χώρα διαψεύστηκε η αντιπολίτευση. Γι' αυτό και δεν επαναλήφθηκαν σήμερα οι ίδιες λέξεις. Τελικά, δεν εξοραίζουμε την πραγματικότητα, όπως υποστήριξε πριν από ένα χρόνο η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλλον η αντιπολίτευση παρουσίαζε μία εικονική, μία μεμψίμηρη πραγματικότητα. Δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα πριν από λίγο τον ειδικό εισηγητή της Ελληνικής Λύσης. Μας είπατε, μειώστε φόρους, αυξήστε δαπάνες, μειώστε το δημόσιο χρέος, μη μας φεσώνετε, αλλά μας φεσώσατε 43 δις, μοιράζετε ψίχουλα, άρα δώστε παραπάνω και βασίζεστε δανεικά. Ατάκτως ειρημένες σκέψεις. Δεν μπορεί να μειώνεις φόρους, να αυξάνεις δαπάνες, άρα ουσιαστικά να μην αυξάνεις τα ελλείμματα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δανειστείς για να μπορέσεις να καλύψεις την αύξηση του χρέους. Απλά οικονομικά. Εσείς μας ζητήσατε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο που δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς παγκοσμίως. Ουδέποτε παρουσιάσαμε μια ρόδινη κατάσταση. Οι πολίτες ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα πήραν ή παίρνουν 3 εκαθαριστικά. Το εκαθαριστικό της εφορίας, τον ένφια και ας πούμε τη ΔΕΗ. Θα πάρουμε το βασικό πάροχο. Στα εκαθαριστικά της εφορίας να συμφωνήσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είδε μειωμένα εκαθαριστικά. Άρα αυτή η κυβέρνηση βοήθησε να μειωθούν σημαντικά οι φόροι. Σε αυτό νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν σας ρωτήσω δε, και όλοι σε αυτή την αίθουσα έχουν πληρώσει λιγότερους φόρους. Στον ένφια, εδώ και 2 χρόνια αποδεδειγμένα, όλη η κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, πληρώνει μεσοσταθμικά χαμηλότερο ένφια. Και ναι, πράγματι, έχουμε την ενεργειακή κρίση, στην οποία οι πολίτες, όχι τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που έχουν και το κοινωνικό τιμολόγιο, πληρώνουν, παρά τις συνεχείς διαδοχικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, υψηλότερους λογαριασμούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αν δει κανένας το όποιο εκαθαριστικό της ΔΕΗ, θα διαπιστώσει ότι έχει γίνει μια σοβαρή παρέμβαση της κυβέρνησης μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, με διαδοχικές προσπάθειες το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, τα αρνητικά πρόσημα είναι εμφανή, την προσπάθεια της ΔΕΗ να καλύψουμε το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της πράγματι μεγάλης αύξησης των τιμολογίων. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και πιθανόν να το κάνουμε και πιο έντονα όσο συνεχίζεται και ενισχύεται η κρίση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και σε αυτό το πεδίο είμαστε κοντά στην κοινωνία στο βαθμό του εφικτού. Άκουσα από την Γενική Εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ψηφίδες βολικών στοιχείων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ανάπτυξη δεν είναι μια ψηφίδα βολικών στοιχείων. Όταν το τρίτο τρίμηνο του 2021 είναι το καλύτερο της τελευταίας δεκαετίας, αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι σημαντική κατάκτηση για την κοινωνία. Για την ίδια την κοινωνία και για τις θυσίες της κοινωνίας. Όταν η ανεργία μειώνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και εκεί τι να κάνουμε, οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα, είναι η μεγαλύτερη μείωση όλων των χωρών της Ευρώπης στην τελευταία διετία, αυτό δεν μπορούμε παρά να το αναγνωρίσουμε. Είναι οι προσπάθειες συλλογικά της κοινωνίας και της κυβέρνησης. Μείον 3% την τελευταία διετία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι σύν 0,2. Όταν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, δηλαδή τα χρήματα που περισσεύουν στην τσέπη του πολίτη, εξαιτίας της μείωσης των φόρων, έχει ενισχυθεί το 2021, αυτό δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, είναι κατάκτηση της χώρας. Και επειδή μου είπατε να μιλάμε με συγκρίσιμα στοιχεία και για το παρελθόν, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών είναι υψηλότερο
από το δεύτερο τρίμηνο του 19. Δηλαδή πριν την υγειονομική κρίση, που τότε κυβερνούσε και άλλο κόμμα. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τα δε συγκρίσιμα στοιχεία, αν ανατρέξουμε πίσω και με τη Eurostat, αποτυπώνουν την πραγματικότητα, τα κατέθεσα στην Επιτροπή. Καταθέσεις. Οι καταθέσεις των πολιτών κάθε μήνα, εδώ και 2 χρόνια, αυξάνονται. Τον Οκτώβριο, που πράγματι είχε ξεκινήσει η κρίση των τιμών, οι καταθέσεις των οικοκυριών μόνο αυξήθηκαν κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Ο τζίρος των επιχειρήσεων το 9μηνο του 2021 είναι ο τζίρος των επιχειρήσεων το 9μηνο του 2019. Γι' αυτό και δικαιολογείται ότι υπάρχουν αυξήσεις καταθέσεων, γιατί κοντά σε αυτά ήρθε η πολιτεία και έδωσε 43 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας μια εικόνα στην πραγματική οικονομία που είχε φτάσει στο 9μηνο στο επίπεδο του 19. Γι' αυτό και η ισχυρή ανάκαμψη τύπου V που την αμφισβητούσαν κάποιοι. Η φτώχεια έχει συρρυκνωθεί. Είχε ξεκινήσει από το 19 να συρρυκνώνεται. Το έχω πει δημόσια. Και συνεχίζει να συρρυκνώνεται. Οι επενδύσεις έχουν ενισχυθεί. Συνολικά, δεν χρειάζεται να μιλήσω για μονομένες περιπτώσεις. Οι εξαγωγές έχουν φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ μόνο στο 9μηνο δεκάμηνο του έτους. Αυτά συνεπώς τα στοιχεία. Για να μην μιλήσω για τη βιομηχανική παραγωγή, για το δίκτυο οικονομικού κλίματος, για το κόστος δανεισμού. Έχω πολλούς δείκτες. Αποτυπώνουν μια καλή εικόνα και μια καλή πορεία και καλές προοπτικές για την ελληνική οικονομία. Δεν είναι ιδηλαία κατά πράγματα. Έχουμε, η τρέχουσα συγκυρία έχει 2 ταυτόχρονα κρίσεις. Υγειονομική κρίση και ενεργειακή κρίση. Και πράγματι υπάρχουν και ρίσκα μπροστά. Αποτυπώνονται απολύτως μες στον προϋπολογισμό. Και η κυβέρνηση μεθοδικά, συνεκτικά, διορατικά, έκτισε ταμιακά διαθέσιμα για να είναι καλυμμένη για όποια εξέλιξη το 2022 στην νομισματική πολιτική. Άρα, έρχομαι και σας λέω ότι η μεγάλη εικόνα είναι καλή, οι προοπτικές είναι θετικές, αλλά ναι, υπάρχουν προβλήματα, ρίσκα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Με κορυφαίο σήμερα την ακρίβεια, που το πρόβλημα είναι οξύ, είναι οξύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαρκεί περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά εξακολουθεί η κοινή συνισταμένη να είναι ότι θα είναι παροδικό. Τούτων δοθέντων, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, και το κάνει, να βοηθάει με μόνιμες παρεμβάσεις το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, άρα μόνιμες μειώσεις φόρων. Κύριε Χίτα, συγγνώμη, αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη τα τελευταία χρόνια που μειώνει φόρους, και πολλούς φόρους, και στο πορτοφόλι το δικό σας. Ερχόμαστε με one-off μέτρα, με βραχυπρόθεσμα μέτρα, ύψους 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Δεν έχει σημασία αν είναι αρκετή πόρη από το Ταμείο Μετάβασης. 1,1 δις βοηθάμε τον κάθε πολίτη να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση και θα κάνουμε διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού. Η πρώτη, ήδη από 1η-1η του 2022. Και η Αξιόγλου κατέβησε ένα πίνακα. Η ΚΕΑ Αξιόγλου 11.25. Είναι 11.25. Δεν είπα εγώ 2 λεπτά. Δεν είπα 2 λεπτά. Δεν είπα 2 λεπτά. Η κυρία. Συγγνώμη. Συγγνώμη, υπάρχει κανονισμός. Δεν περιμένει η κυβέρνηση. Δεν περιμένει τον εκπρόσωπο. Η κυρία Αξιόγλου κατέβησε ένα πίνακα. Και τι είπε, ήμασταν όλοι σε αυτήν την αίθουσα, είπε ότι ο κατώτατος μισθός δεν αυξήθηκε μόνο σε 2 χώρες, την Ελλάδα και την Εσθονία. Αυτό δεν είπε. Ο πίνακας που κατέβησε όμως λέει κάτι άλλο. Λέει ότι δεν αυξήθηκε στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Εσθονία. Οι άλλες 2 χώρες πού είναι, αφού είναι εδώ στον πίνακα που κατέθεσε. Και όχι μόνο αυτό, στην επόμενη σελίδα δεν είπε και την άλλη αλήθεια. Η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φιλανδία, η Ιταλία, η Σουηδία δεν έχουν κατώτατο μισθό. Και όχι μόνο αυτό, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Γερμανία και η Ολλανδία αυξάνουν τον κατώτατο μισθό από 1 ως 1,9%. Εμείς θα τα αυξήσουμε 2% 1η-1η του 2022 και θα έρθει και δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Παρεπιπτόντως, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, συμπληρωματικά και Αξιόγλου κατέθεσε και ένα πίνακα που λέει ότι η Ισπανία τελικά, όντως 28 Σεπτεμβρίου του 2021, βγήκε από τη λίστα αυτή που είχε καταθέσει και αύξησε τον κατώτατο μισθό. Εικάζω ότι μας συστήνεται
να κάνουμε αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού. Πόσο? Από τα 950 στα 965. Δηλαδή 1,6. Αυτή είναι η εισήγησή σας. Εμείς κάνουμε 2% και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και τελευταία παρατήρηση. Στον κύριο Σκανδαλίδη. Και τελευταία παρατήρηση. Και εγώ αποτυπώνω τους πίνακες που δώσατε. Εστονία και Ελλάδα, ενώ βλέπω άλλες δύο χώρες. Παρακαλώ, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Είναι εδώ ο κύριος Αλεξιάδης, θα απαντήσει. Τελευταία παρατήρηση. Άρα δεν χρειάζεται να φωνάζετε. Τελευταία παρατήρηση. Ο κύριος Σκανδαλίδης είπε ότι με αφάνταστη ελαφρότητα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του μέλλοντος. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τις αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και διορατικότητα. Αναγνωρίζουμε ότι η χώρα έχει υψηλό χρέος, αλλά βιώσιμο δημόσιο χρέος. Αναγνωρίζουμε ότι η χώρα είναι η μόνη χώρα σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Και η χώρα δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Αλλά ερχόμαστε με μια διορατική εκδοτική στρατηγική, με μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, με πρόωρη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με πρόωρη εξόφληση διμερών δανείων με όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, από το πρώτο μνημόνιο, να καταδείξουμε την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το παρόν και το μέλλον της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.